Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκι Land. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς αλλάζουμε τις χορδές στο μπουζούκι. Οι χορδές στο μπουζούκι είναι το πιο αναλώσιμο μέρος του οργάνου. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να αλλάξουμε τις χορδές. Αρχικά πρέπει να τις χαλαρώσουμε τις χορδές. Δηλαδή θα ξεκινήσουμε από την ρε. Πάντα στρίβοντας προς τα δεξιά χαλαρώνουν οι χορδές σε όλες τις χορδές, σε όλα τα κλειδιά και στα κάτω και στα επάνω. Άρα χαλαρώνουμε όλες τις χορδές. Υπάρχει αυτό το εργαλείο, το οποίο στην ουσία δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από μια μανιβέλα για να πετυχαίνουμε πιο γρήγορη χαλάρωση των χορδών. Τις χαλαρώνουμε όλες τις χορδές. Πάμε να χαλαρώσουμε και τις υπόλοιπες χορδές. Χαλαρώνουμε και τη λα όσο μπορούμε και την άλλη λα. Χαλαρώνουμε όσο μπορούμε και πάμε στις επόμενες χορδές. Τώρα πλέον έχουμε χαλαρώσει σχεδόν όλες τις χορδές. Είμαστε τώρα στην ψηλή ντο. Ωραία. Πάμε τώρα και στην χοντρή ντο, να τη χαλαρώσουμε και αυτήν. Ωραία. Έχουμε χαλαρώσει λοιπόν αρκετά τις χορδές. Τώρα, σε δεύτερο στάδιο πρέπει να σηκώσουμε τη χορδιέρα. Υπάρχουν δύο τύπων χορδιέρες. Υπάρχει χορδιέρα που βγαίνει τραβώντας την, όπως είναι η δικιά μου. Στην πορεία πρέπει να αφαιρέσουμε τις χορδές. Θα πάμε λοιπόν με ένα κοφτάκι όπως είναι αυτό εδώ και θα κόψουμε τις χορδές κοντά στα κλειδιά για να μπορέσουν να αφαιρεθούν πιο εύκολα. Δεν κόβουμε τις χορδές όταν είναι πολύ τεντωμένες, διότι μπορεί να τραυματιστούμε και μπορεί να τραυματίσουμε και το όργανο όπως πετιούνται απότομα. Τώρα πλέον έχουν βγει όλες οι χορδές. Θα τις πιάσουμε όλες μαζί τις χορδές εδώ και βγήκαν οι χορδές. Αφήνουμε το όργανο εδώ με ασφάλεια. Πιάνουμε όλες τις χορδές και τις στρίβουμε γύρω-γύρω για να τις τυλίξουμε και οι χορδές αυτές πλέον μας είναι άχρηστες, πάνε για πέταμα. Τις αφήνουμε λοιπόν σε μια άκρη. Βλέπετε, το όργανο έχει πάρα πολύ σκόνη, η οποία μαζεύεται επειδή παίζουμε και η πένα αφήνει ρινίσματα όπως τρίβεται ή και από το περιβάλλον, κολλάει η σκόνη πάνω στο καπάκι. Αρχικά όμως, πριν τη σκόνη, θα πρέπει να αφαιρέσουμε τα υπολείμματα των χορδών εδώ που έχουν μείνει επάνω, γιατί την χορδή τη δένουμε επάνω, άρα θα πρέπει να την ξετυλίξουμε. Επίσης μπορούμε και να κόψουμε τις χορδές και να τις βγάλουμε κόβοντάς τις και όχι ξετυλίγοντάς τις, αλλά και πάλι θέλει πολύ προσοχή ο τρόπος με τον οποίο τις κόβουμε. Και θεωρητικά τώρα η χορδή θα βγει πολύ πολύ εύκολα, τραβώντας την απλά. Είμαστε λοιπόν στη φάση που έχουμε αφαιρέσει όλες τις χορδές πλέον με πολύ προσοχή για να μην τραυματιστούμε και τώρα πλέον το όργανο είναι στη φάση που πρέπει να καθαριστεί. Έχουμε σκόνες τόσο επάνω στην ταστιέρα όσο και επάνω στο καπάκι. Θα αρχίσουμε τώρα να καθαρίζουμε με ένα πανάκι το οποίο είναι απαλό, έτσι δεν κάνουμε ούτε με χαρτί γιατί είναι σκληρό και θα μας γδάρει το όργανο, θα μας το τραυματίσει. Οπότε αρχίζουμε να καθαρίζουμε απαλά όλες τις επιφάνειες του οργάνου και πίσω. Υπάρχει και ένα ειδικό καθαριστικό, το οποίο εγώ χρησιμοποιώ συγκεκριμένα τον Dunlop, που βοηθάει να καθαρίσουμε τις ξύλινες επιφάνειες του οργάνου. Δηλαδή ψεκάζουμε επάνω στο πανάκι και αρχίζουμε να καθαρίζουμε το ξύλο. Δηλαδή πίσω το σκάφος αρχικά, μετά το μανίκι και τώρα μπροστά πάμε να καθαρίσουμε. Θα ρίξουμε λίγο ακόμα καθαριστικό και θα καθαρίσουμε μπροστά το καπάκι. Το καπάκι συνήθως παίρνει πάρα πολύ βρωμιά, επειδή είναι το σημείο το οποίο εκτίθεται περισσότερο και από δαχτυλιές και ειδικά στα μαύρα όργανα όπως είναι το δικό μου. Καθαρίζουμε, με την άλλη πλευρά στεγνώνουμε το καθαριστικό, να μην μείνει καθαριστικό επάνω, δεν πρέπει να μείνει. Και τώρα πάμε να καθαρίσουμε την ταστιέρα. Την ταστιέρα πιάνει πάρα πολύ βρωμιά από τα δάχτυλά μας, από τις χορδές, από το περιβάλλον και μάλιστα εδώ, στο σημείο που είναι ο μαγνήτης, λόγω του μαγνητικού πεδίου φυλακίζεται πάρα πολύ σκόνη. Θα το καθαρίσουμε λοιπόν με το πανάκι, θα βρούμε ένα σημείο το οποίο δεν έχει καθαριστικό επάνω και θα αρχίσουμε να καθαρίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Προσπαθούμε να καθαρίσουμε καλά και τα μεταλλικά, και τα τάστα δηλαδή, και την ταστιέρα. Να βγάλουμε όση περισσότερη βρωμιά μπορούμε πάνω από την ταστιέρα. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαμάχη. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε ότι στην ταστιέρα δεν πρέπει να πηγαίνει τίποτα και κάποιοι οι οποίοι λένε πως μπορούμε να βάζουμε κάποια ειδικά προϊόντα για να τη φροντίζουμε. Εγώ χρησιμοποιώ αυτό εδώ το συγκεκριμένο, το οποίο είναι έλαιο λεμονιού. Παίρνω πάνω στην ταστιέρα λίγο έλαιο. Δεν βάζω πάρα πολύ,
Και εφόσον περάσουμε πλέον σε όλα τα τάστα, ερχόμαστε μετά με το πανάκι, προσπαθούμε να πάμε σε όλο το μέρος του τάστου το συγκεκριμένο υγρό. Δεν θέλουμε να μείνει το υγρό επάνω, θέλουμε να το απορροφήσει το πανάκι μας και όσο είναι να μείνει επάνω στην ταστιέρα. Έχουμε σχεδόν πάρει εντελώς από πάνω το έλαιο, ωραία, και είναι πεντακάθαρη ταστιέρα, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε και να το ξεχωρίσετε, είναι πεντακάθαρη. Είναι καθαρό και το καπάκι πλέον, οπότε μπαίνουμε στη φάση που πρέπει να καθαρίσουμε τα κοκαλάκια στο ζυγό και στο καβαλάρι. Πάμε πρώτα στο ζυγό, το καθαρίζουμε με ένα χαρτόνι, είτε ένα χαρτάκι διπλωμένο. Καθαρίζουμε λοιπόν τις χαραγιές, να φύγει από μέσα πιθανή σκουριά που μπορεί να υπάρχει από τις προηγούμενες χορδές. Προσπαθούμε όσο μπορούμε περισσότερο να καθαρίσουμε. Έχει καθαριστεί αρκετά καλά και πάμε τώρα να καθαρίσουμε και τον καβαλάρι. Καθαρίσαμε το ζυγό ήδη και πάμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα για τον καβαλάρι. Πολλές φορές η συγκεκριμένη βρωμιά είναι αρκετά επιμονή και πρέπει να επιμείνουμε και εμείς προκειμένου να φύγει. Αυτό μπορεί να γίνει και με μια σκληρή οδόβουλτσα. Νομίζω πως είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Φυσάμε να φύγουν τυχόν ρινίσματα από το χαρτί. Τώρα πλέον και ο καβαλάρης μας και ο ζυγός είναι έτοιμος. Ήρθε η ώρα λοιπόν να περάσουμε τις καινούργιες χορδές. Και πάμε τώρα, θα ανοίξουμε την χορδή αυτή, τη ρε, και θα αρχίσουμε τη διαδικασία του να βάλουμε τις καινούργιες χορδές επάνω. Είναι προσοχή λίγο εδώ σε αυτή τη διαδικασία, μην τρυπήσουμε το χέρι μας, πρέπει να βρούμε πού είναι οι άκρες. Τη βρήκαμε, ανοίγουμε και ανοίγουμε όλη τη χορδή. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν βάζοντας εδώ πίσω στη χορδιέρα. Η χορδιέρα έχει δοντάκια, έχει 8 διαφορετικά δοντάκια και το κάθε δοντάκι παίρνει μία χορδή. Εμείς θα βάλουμε εδώ στο τελευταίο, αφού πάμε για τη χορδή ρε. Θα τη φέρουμε τέρμα επάνω και θα μπει στο πρώτο κλειδί. Ξεκινάμε δηλαδή από την πρώτη χορδή. Θα περάσουμε τη χορδή από κάτω και μετά θα την ξαναφέρουμε από επάνω, δεν την περνάμε μέσα από την τρύπα, αλλά την περνάμε ακριβώς μπροστά. Έχει έρθει μπροστά τώρα η χορδή και τραβάω τη χορδή. Εδώ τη χορδή πρέπει να την δέσω για να μην ξεκουρδίζεται το όργανο. Άρα θα την περάσω από κάτω και θα κάνω 1, 2, 3 κύκλους. Θα κάνω 3 κύκλους και θα αρχίσω να σφίγγω λίγο τη χορδή. Για να την ακουμπήσουμε, λοιπόν, η πρώτη χορδή είναι σχεδόν έτοιμη. Το μόνο που μας λείπει είναι να κόψουμε εδώ αυτό που περισσεύει, θα το κάνουμε στο τέλος. Με τον ίδιο τρόπο θα περάσουμε και τη δεύτερη χορδή ρε, ξετυλίγουμε και κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία. Βάζουμε στο θυλάκι τη χορδή, πάμε μέχρι πάνω. Προσοχή λοιπόν πάρα πολύ, μην τρυπηθούμε. Κάνουμε αυτό που κάναμε και πριν, 1, 2, 3 περιστροφές γύρω από τον εαυτό της και πλαγιάζουμε εδώ για να κλειδώσει και αρχίζουμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα με πριν, τραβάμε, ωραία. Έχει λάβει τη θέση της λοιπόν και αυτή η χορδή, πήγε, έκατσε στο ζυγό και συνεχίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο με τη χορδή λα. Ανοίγουμε τη λα, τέλεια, βάζουμε το θυλάκι εδώ και ανεβαίνουμε επάνω. Περνάω λοιπόν στην τρύπα τη χορδή, την ξαναφέρνω προς τα επάνω, τραβάμε και αρχίζουμε να περνάμε από κάτω. 1, 2, 3. Τσακίζουμε τη χορδή όπως και τις προηγούμενες και αρχίζουμε τώρα να σφίγγουμε ξανά. Ωραία, είμαστε στη φάση που έχει κατέβει αρκετά η χορδή. Πάμε να περάσουμε και τη δεύτερη λα επάνω. Ανοίγουμε με προσοχή να μην τρυπηθούμε. Περνάμε και τη δεύτερη λα. Με τον ίδιο τρόπο όπως και όλες τις προηγούμενες. Εάν δεν μπορούμε να βρούμε την τρύπα, στρίβουμε το κλειδί μέχρι να βρούμε την τρύπα. Φέρνουμε προς τα επάνω την χορδή και αρχίζουμε να περνάμε και να στρίβουμε για να κλειδώσουμε στην ουσία τη χορδή. Δηλαδή θα κάνουμε 3 περιστροφές όπως και στις υπόλοιπες, 2 και τσακίζουμε τη χορδή για να κλειδώσει εκεί που θέλουμε. Και τώρα θα κάνουμε το ίδιο πράγμα με τη μανιβέλα όπως και πριν. Έκατσε και αυτή, είναι έτοιμη. Και τώρα λοιπόν θα ξεκινήσουμε να βάζουμε τις επάνω χορδές. Στις επάνω χορδές ξεκινάμε ανάποδα. Ξεκινάμε δηλαδή από τη χοντρή ντο, ξετυλίγουμε τη χορδή ντο, βάζουμε τη χορδή στο θυλάκι και περνάμε με τον ίδιο τρόπο όπως ακριβώς και στις προηγούμενες. Περνάμε, ανοίγουμε, περνάμε από κάτω και κάνουμε
το στριφογύρισμα 3 φορές, όπως και με τις προηγούμενες χορδές. Εδώ είμαστε. Και τσακίζουμε τη χορδή εδώ. Παίρνουμε τη μανιβελίτσα και αρχίζουμε να τραβάμε. Τέλεια. Προχωράμε λοιπόν, συνεχίζουμε με την ντο, η οποία στην ουσία δεν υπάρχει ντο χορδή. Θα βάλουμε μία ακόμη λα. Παίρνουμε τη λα και τη βάζουμε στην αμέσως επόμενη θέση. Πάμε να βάλουμε στο επόμενο φυλάκι. Τη φέρνουμε τη χορδή επάνω, την περνάμε από την τρύπα, την ξαναπερνάμε μπροστά και πάμε να κάνουμε τώρα το δέσιμο. 1, 2, 3 περάσματα και θα τσακίσουμε τη χορδή εδώ και πάμε να τραβήξουμε με τη μανιβέλα μας. Και έχει κατέβει πλέον αρκετά. Πάμε τώρα στη χορδή φα, να την περάσουμε και αυτήν. Εδώ είμαστε. Ακολουθούμε ακριβώς την ίδια διαδικασία για όλες τις χορδές. Περνάμε τη χορδή από μέσα. Πάμε τώρα να τη στρίψουμε για να την κλειδώσουμε, όπως έχουμε δείξει. Πάμε τώρα να σφίξουμε τη χορδή. Σφίγγουμε τη χορδή καλά. Η χορδή κατέβηκε, έφτασε στο ζυγό και πλέον μας μένει να βάλουμε μία ακόμη χορδή ρε. Την ανοίγουμε με προσοχή. Προσοχή να μην χτυπήσουμε, να μην τρυπήσουμε τα δάχτυλά μας και προσοχή να μην χτυπήσουμε και το όργανο. Και αφού τελειώσουμε με αυτή τη διαδικασία, θα βάλουμε τον καβαλάρι στη θέση του και θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία κουρδίσματος. Η ίδια διαδικασία για όλες τις χορδές. Περνάμε από μέσα, έρχεται από πίσω, την περνάμε ξανά από μπροστά και κάνουμε το ίδιο πράγμα ακριβώς με τις προηγούμενες χορδές. Αφού λοιπόν έχουμε περάσει όλες τις χορδές επάνω, ήρθε η στιγμή να βάλουμε τον καβαλάρι. Άρα, βάζουμε τον καβαλάρι, προσέχουμε να μην γδάρουμε το όργανο όσο μπορούμε. Το σηκώνουμε, βάζουμε τις χορδές μία-μία στα αυλάκια όπως πρέπει, ωραία, και πλέον πρέπει να βρούμε σε ποια θέση, ποια είναι η σωστή θέση για να μπει ο καβαλάρης. Υπάρχει και σημαδάκι, γιατί ο καβαλάρης αφήνει με τον καιρό σημάδι και τώρα θα πρέπει να βάλουμε τη χορδιέρα αφού έχουμε περάσει όλες τις χορδές επάνω. Εδώ είπαμε στη δική μου τη χορδιέρα μπαίνει έτσι, τραβηχτά προς τα επάνω βγαίνει, σπροχτά προς τα μέσα ξαναμπαίνει. Υπάρχουν και άλλες οι οποίες ανοίγουν κατά αυτόν τον τρόπο και υπάρχουν και άλλες οι οποίες δεν χρειάζεται να ανοίξουν καν. Απλά βγάζουμε από πίσω το θυλάκι, φαίνεται το θυλάκι κατευθείαν απ' έξω. Τώρα είμαστε στη φάση που πρέπει να κόψουμε αρχικά τις χορδές, να μην προεξέχουν έτσι. Οπότε πάμε εδώ και κόβουμε τις χορδές ακριβώς κοντά που πρέπει. Εδώ η πρώτη χορδή κόπηκε. Κάνουμε το ίδιο και για όλες τις υπόλοιπες. Αφού λοιπόν κόψουμε όλες τις χορδές, ήρθε η ώρα να κουρδίσουμε. Θα χρειαστεί να κάνουμε αρκετές φορές κούρδισμα. Θα ξεκινήσουμε να φέρουμε όλες τις χορδές σιγά σιγά προς το σωστό κούρδισμα. Φέρνουμε λοιπόν κοντά. Σιγά σιγά όλες τις χορδές με προσοχή, γιατί το καπάκι δέχεται πιέσεις και προσέχουμε τη χορδή φα ιδιαίτερα που είναι ευαίσθητη. Φέρνουμε στο περίπου, δεν θέλουμε ακρίβεια σε αυτό το στάδιο. Ωραία, εφόσον έχουμε φτάσει κοντά στο κανονικό κούρδισμα, θα πρέπει να σηκώσουμε τις χορδές και να τραβήξουμε για να δούμε αρχικά αν υπάρχει κάποια αστοχία υλικού που θα σπάσει η χορδή, ώστε να μας προστατεύσει από το να πάμε σε ένα live και να σπάσει η χορδή πάνω στο live. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει και αστοχία υλικού. Τραβάμε τις χορδές και το κάνουμε για να πάρουμε και τα μπόσικα. Θα μας βοηθήσει στη συνέχεια να μην ξεκουρδίζεται το μπουζούκι. Δεν τις τραβάμε υπερβολικά δυνατά, γιατί μπορεί να τις καταστρέψουμε με μια φυσιολογική δύναμη. Επαναφέρουμε τις χορδές μέσα στα βλάκια, γιατί σίγουρα θα έχουν σηκωθεί. Και πάμε να κουρδίσουμε πλέον αυτή τη φορά με ακρίβεια και θα κρατήσει το κουρδισμά του λογικά σωστά. Εκτός αν χρειαστεί μια-δύο φορές ακόμα να ξανακουρδίσουμε και να κάνουμε το ίδιο. Θέλουμε ξανακουρδίσμα, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι χορδές ακόμα είναι φρέσκες. Ξανακάνουμε την ίδια διαδικασία, ξανατραβάμε άλλη μια φορά για να σιγουρευτούμε ότι δεν υπάρχει αστοχία υλικού, αλλά και για να πάρουμε τα μπόσικα. Ωραία. Και νομίζω πως πλέον είμαστε στη φάση να κάνουμε το τελευταίο μας κουρδίσμα. Ναι, είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση σίγουρα οι χορδές. Είμαστε σε μια πολύ καλή φάση τώρα. Το όργανο θα χρειαστεί λίγο παίξιμο, οι χορδές για να στρώσουν, αλλά αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η αλλαγή χορδών.
Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία μπορείτε να με ρωτήσετε στα σχόλια από κάτω και ευχαρίστω αν γνωρίζω να σας απαντήσω. Αν σας αρέσουν τα βίντεο κάντε ένα like και subscribe και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Να είστε καλά!